μου, ερχόμαστε σε σένα. Ελάτε, ελάτε σε μένα. Λοιπόν, έχουμε και backstage από το My Style Rocks που έκανε πρεμιέρα χθες, 5 η ώρα. Νέο παράθυρο. Έτσι κουφέτο. Είσαι. Κουφέτο. Λοιπόν, έβαλα και τα χρώματα του σήματος. Μέση μόδα είσαι. Είμαι, Έλενα μου. Λοιπόν, συνάντησα για πρώτη φορά, μιλάει η Κατερίνα Καραβάτου για το My Style Rocks. Για ποιο λόγο έκανε αυτή την παύση και γιατί ήθελε να κάνει αυτή την παύση. Οι κριτές το τι λένε, δεν μπορείς να φανταστείς. Να σου πω ότι λέει κάτι σοφό η Ιλιάνα που θα σχολιαστεί για τα δημοσιεύματα, αν τα διαβάζει. Μάλιστα. Ποιος κριτής τρελαίνεται αν οι παίκτες φοράνε μεγάλα παπούτσια ή μικρά ρούχα. Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην οθόνη. Ο δολοφόνος γυρνάει, μάλλον ο κριτής γυρνάει στο τόπο του εγκλήματος. Ας το πούμε και έτσι. Γύρισες και αντίκρισες δύο καινούριους κριτές δίπλα σου. Πώς νιώθεις? Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Για μια σεζόν. Θα φύγουν την άλλη σεζόν και αυτοί θα φέρουν άλλους. Έτσι δεν πάει. Λάκα κάνω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί με τα παιδιά γνωριζόμασταν από πριν. Τους εκτιμώ ως επαγγελματίες και τους συμπαθώ και στην παρέα. Οπότε νομίζω ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Φέτος υπάρχει κι άλλος αυστηρός. Mm-hmm. Έχω μάθει ο Δημήτρης ο Σκουλός είναι αρκετά. Είναι. Συμμεριζόμαστε την αυστηρότητα νομίζω και οι δύο. Ναι, είναι πολύ σωστές οι απόψεις του. Είναι πολύ to the point και δεν χαρίζεται, ας το πούμε. Φέτος, τι δεν θα συγχωρήσεις τα κορίτσια? Όλα συγχωριούνται, μωρέ. Τα ρούχα συγχωριούνται. Τι συνδυασμός έτσι βλέπεις και τρελαίνεσαι, λες, αυτό δεν γίνεται να συμβαίνει? Συνήθως όταν τους είναι μικρά τα ρούχα που φοράνε. Α, γίνεται συχνά? Γίνεται μερικές φορές, μεγάλα, ναι. Μεγάλα παπούτσια φοράνε? Και μεγάλα παπούτσια φοράνε. Ούτε αυτό μου αρέσει. Τα κορίτσια ως τώρα πόσο έχουν φανεί? Μου αρέσουνε. Είναι πολύ ωραία ομάδα, έχουμε πολλές διαφορετικές προσωπικότητες και πάρα πολλά διαφορετικά στυλ. Ιλιάνα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Για πού έχεις ντυθεί, θέλω λίγο να σε δω. Α, δέσμε, έχω ντυθεί να πάω Κρητή στο My Style Rocks. Αλήθεια. Ναι. Πώς έγινε η πρόταση για το My Style Rocks? Έλατε. Ποιος σε πήρε τηλέφωνο? Εμένα κανένας. Είσαι η Ιλιάνα που ξέρουμε ή μπορεί να δούμε και μια Ιλιάνα που δεν έχουμε δει ως τώρα? Είμαι η Ιλιάνα που ξέρετε στη θέση του Κρητή. Επειδή όντως λάμπεις. Σε ευχαριστώ. Αυτό είναι και από την προσωπική σου ζωή που είσαι καλά? Ναι, είμαι καλά. Πόσο καλά? Είμαι καλά. Ας μίλω με μεγάλα λόγια, είμαι πολύ καλά. Φοβάσαι το μάτι? Το μάτι όχι, δεν φοβάμαι το μάτι. Τις κακές γλώσσες? Πώς, δεν με απασχολούν. Διαβάζεις όμως? Όλα τα διαβάζω. Όλα τα διαβάζεις? Όλα. Εκεί που πρέπει απαντάς? Πουθενά δεν πρέπει. Τελικά. Τελικά δεν πρέπει, ε. Τι προτιμάς, παρουσιάστρια ή κριτική επιτροπή? Και τα δύο, αλλά νομίζω ότι η θέση του κριτή είναι ένας ρόλος που μου πάει και μου αρέσει. Και στην παρουσίαση περνάω καλά, αλλά αισθάνομαι και κάπως ωραία εδώ. Μαθαίνω και πολλά πράγματα από την Κατερίνα. Φιλάκια πολλά. Σ' αγαπώ, Άρτ μου. Πιστεύεις σου πάει το πλατό του My Style Rocks? Και τα πλατό των τυριών μου πάνε εμένα. Αλλά και μου πάει και πάρα πολύ εδώ το My Style Rocks, μου πάει πάρα πολύ. Ρώτησες ποιοι θα είναι οι υπόλοιποι? Εννοείται, ρώτησα και μόλις άκουσα και τα ονόματα πέταξα τη σκούφια μου. Δημήτρη, έχω μάθει ότι είσαι από τους αυστηρούς. Εγώ? Ναι. Εγώ είμαι από τους δίκαιους. Όταν είναι κάτι πολύ λάθος, θα το πεις ή θα πεις μην την πληγώσω τώρα? Σου έχω πει κάτι εσένα? Τι λάθος έχω κάνει? Πολλά. Baby, calm down, calm down. Ας μιλήσουμε για τα κορίτσια. Έχει κρίνει κάποιος το στυλ σου? Το έχει κάνει η γυναίκα μου. Αλήθεια? Πολλές φορές. Και σου αλλάζει τη γνώμη? Όχι. Πρώτα κοιτάς συνεργάτες, μετά χρήματα και οτιδήποτε άλλο? Πρώτα κοιτάς συνεργάτες και το προϊόν. Γιατί τώρα εγώ δεν θα ήθελα να κάνω κάτι που δεν μπορεί να ταιριάζει στην αισθητική μου ή στο όνομά μου. Οπότε το προσέχω πάρα πολύ αυτό. Σου έγιναν και άλλες προτάσεις μέχρι να πεις τον εδώ? Μου έγιναν, ναι. Για κριτική επιτροπή να συμμετάσχεις κάπου? Και να συμμετέχω και για αυτό που είπες. Να τραγουδήσεις, φαντάζομαι. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ πάρα πολύ, Άρτ μου. Αλλά να σου πω, το Άρτ μου βγαίνει πάρα πολύ εύκολα, γιατί φωνάζω Άρτα την αδερφή μου την Άρτη. Εμείς της λέμε Άρτα, Άρτα, Άρτα και το Άρτα, όπου λέω, έψα την αδερφή μου εδώ εγώ. Φιλάκια.
Cause I was doing better alone, but when you said hello, I knew there was the end of it all. Δεν θα βγεις link πουθενά, τι, τι κάνεις εδώ. Είμαστε ζωντανά, δεν το ξέρεις. Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό τώρα, ε. Να σου κάνω συνέντευξη. Ναι, ξέρω εγώ. Είμαστε στο καινούριο στο σπίτι. Ναι. Στο πλατό του My Style Rocks. Είναι πολύ ωραίο εδώ. Επειδή έλειψε το πρώτο μισό τη σεζόν. Ναι. Τώρα που άναψαν όλα αυτά τα φώτα, σου είχαν λείψει. Έπρεπε να γίνει αυτή η παύση. Θεωρώ ότι έγινε για καλό με την έννοια ότι αυτή η πρόταση που ήρθε λίγο αργότερα ήταν και αυτό που θα ήθελα να κάνω. Θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Έκλεισες πριν την Κριτική Επιτροπή ή μετά την Κριτική Επιτροπή? Έκλεισα πριν την Κριτική Επιτροπή. Και, όταν σου και η κατάσταση της Ηλιάνας Παπαγεωργίου είναι αυτή. Συγγνώμη λίγο, πρέπει να το τραβήξουμε αυτό λίγο. Σε τραβάει λίγο και η κάμερα, για να δείτε την κατάσταση, ε. Δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Χιλόφωνο έχεις ξαναβάλει σε παρουσίαση. Όχι ρε εσύ. Πώς σου φαίνεται? Είναι, μπορείς αυτό να πεις και για πρόγραμμα. Στην αρχή νόμιζα ότι μου βάζουν ακουστικό φαντά στην πρώτη φορά και λέω τι είναι αυτό εδώ πέρα, γιατί πήγα να το βάλω πίσω. Σ' αφήνω. Oh no. Ναι, πρέπει. Φιλάκια πολλά, Κατερινάκη. Πόσοι αγαπημένοι άνθρωποι μου μπορεί να είναι στο πρωινό μας? Αναρωτιέμαι. Άπειροι. Άπειροι, πραγματικά. Σας φιλώ και θα τα πούμε στο πλατό. Γεια. Πέμπτη θα είναι μαζί μας η Κατερίνα Καραβάτου και έχουμε να πούμε πολλά. Πώς σου φάνηκε η Κριτική Επιτροπή, η Περικλή μου? Καταρχήν να πω καλή επιτυχία. Ο Στέλιος είναι πολύ καλός μου φίλος. Εύχομαι το project να πάει τέλεια και να χαρίσει έτσι στον κόσμο διασκέδαση και εισαγωγή. Είχες κάνει και εσύ κάποια στιγμή ένα δοκιμαστικό, σωστά? Είχα κάνει για πολλές σεζόν. Δεν μας έκατσε. Με πήραν τελικά το Survivor. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Τι να πω. Η Ηλιάνα σ' αρέσει, πες όχι επειδή είμαι δίπλα. Θα κάνω, δεν ακούω. Δεν γίνεται να πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίος συνδυασμός και πιστεύω ότι με την παρουσία του Στέλιου, που είναι κλασική αξία, όλο αυτό θα δέσει πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου κάνει πολύ σύγχρονη η σχέση τους και τα πρόσωπα και οι ατάκες τους. Μου αρέσουν πάρα πολύ, μου άρεσαν πάρα πολύ χθες. Την Ηλιάνα θεωρώ ότι είναι καλύτερη στην Κριτική Επιτροπή, αλλά την είδα λίγο παραπάνω, πιο αιχμηρή. Ναι, δηλαδή την Εμίλια την έβαλε κάτω, τι γλωσσού της είπε, ότι κερνάει, τι άσαμε να ολοκληρώσω. Σερβίρει τον κόσμο με δεν το είδαμε φόρμα. Όμως όλο το διάλογο της Ηλιάνας και της Εμίλιας. Μου αρέσει που είναι αιχμηρή, το ακούω, ήταν το πρώτο επεισόδιο. Μου αρέσει, θεωρώ έχει τον πιο αιχμηρό λόγο που λες ότι ο Κουδουνάρης που τον έχουμε δει να είναι πολύ αυστηρός, ο Σκουλός περιμένεις να είναι πιο αυστηρός. Θεωρώ ότι η Ηλιάνα είναι η πιο to the point στο σχόλιο της. Τουλάχιστον στο χθεσινό επεισόδιο, αλλά ήταν λίγο για μένα παραπάνω που δεν το περίμενα από την Ηλιάνα. Ναι, δηλαδή την Ηλιάνα που είναι δικιά μου αγαπημένη για ευνόητους λόγους. Ναι. Εγώ θα διαφωνήσω. Γιατί εμείς είδαμε κάποια πράγματα, έχουν γίνει κάποια άλλα backstage. Κάποια πράγματα που δεν είδαμε. Βλέπαμε με τον Άρτ μαζί το My Style Rocks χθες με μηνύματα. Ναι. Και θέλω να σας πω γεια σου, Άρτ μου, ότι οι παίκτριες είναι πολύ πιο αιχμηρές μεταξύ τους από την Ηλιάνα. Μα έτοιμες έχουν πει μέσα. Είναι πολύ πιο αυστηρές. Αυτό χαμός. Εδώ είναι το διπλό, αυτό σάρωσε. Α, γι' αυτό τις επέλεξαν. Η γλώσσα, προφανώς. Με τον μπούστο που ήταν μικρό το νούμερο. Επιστρέφουμε, θα δούμε κι άλλα από το My Style Rocks.